Ναι, για άλλη μια φορά και πάλι θα την ζητάει να την πληρώσουν οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, οι οποίοι τα έχουν δώσει όλα και δεν μπορούν να δώσουν τίποτα παραπάνω. Δεν νομίζω ότι είναι σε σωστή κατεύθυνση και αυτά τα μέτρα. Γιατί τα μέτρα είναι μονόπλευρα και πάλι χτυπάνε τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους. Εμείς θα αντιδράσουμε, ήδη έχουμε ανακοινώσει 2 απεργιακές κινητοποιήσεις, η μία φυσικά είναι της Πρωτομαγιάς και η άλλη στις 11 του Μάη. Για όλα αυτά καλούμε τους εργαζόμενους της περιοχής να είναι εδώ στο εργατικό κέντρο για να διαμαρτυρηθούμε για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας. Με την ανεργία γενικά τι γίνεται και τότε? Η ανεργία, κύριε Στεφανή, έχει ανέλθει πάνω από το 20% και δυστυχώς κάθε μέρα αυξάνεται. Βλέπω και το 2011 να είναι μία χρονιά που η ανεργία θα φτάσει στα ύψη. Πρέπει κάτι να γίνει και αυτό ζητάμε από την κυβέρνηση. Έχουν ανακοινώσει κάποια προγράμματα τα οποία δεν έχουν λειτουργήσει ακόμα. Πιστεύουμε ότι σύντομα πρέπει να βρεθεί κάποια λύση, να πάρουμε μία ανάσα, γιατί έτσι όπως πάει μέχρι τώρα δεν έχουμε δει τίποτα φως από την κυβέρνηση. Θέλω να πιστεύω ότι σύντομα θα δώσουμε μία ανάσα στους ανέργους. Είμαστε σε αναμονή.